Και δεν μπορείς να μας προστατέψεις. Αν δεν μπορείς να προστατέψεις ούτε τον ίδιο στον εαυτό πια. Τι εννοείς, πως είναι δυνατόν να μην μπορώ? Γιατί μπορεί να έχει ήδη πετύχει το σκοπό της και να μην το ξέρεις ακόμα. Όχι, Άρη. Όχι. Δεν έχει καταφέρει τίποτα. Πώς μπόρεσε, Σοφία? Πώς? Εσύ που με μεγάλωσες. Εσένα που σε έχασα τη μάνα μου. Που σε πίστευα. Που πίστευα ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος να μ' αγαπάει στον κόσμο πως εσύ. Πώς μπόρεσε, Σοφία? Τι λυπήθηκα. Φίλιππε, τι κάνεις εσύ? Τι κάνεις εσύ εδώ? Έμαθα ότι δεν είσαι καλά και ανησύχησα για σένα. Ανησύχησες? Τολμάς και έρχεσαι εδώ μετά από όλα αυτά που έγιναν και έχεις το θράσος να λες ότι ανησύχησες για μένα? Πες ποιοι που λένε να σε πάω σπίτι. Ακούς τι λέει Πέτρο? Θέλει να με πάει σπίτι. Πες του να τσακιστεί να φύγει από εδώ. Ζένια! Παράτα με! Πες του να φύγει από εδώ τώρα. Θα φύγω και εσύ θα έρθεις μαζί μου. Δεν πάω πουθενά. Τα άκουσες πουθενά! Δεν σε παρατάω, Ζένια. Ξέρω ότι θες να κάνεις κακό στον εαυτό σου, αλλά δεν θα σε αφήσω. Α, ναι. Σωστά. Το ξέχασα ότι αυτό το δικαίωμα το έχεις μόνο εσύ και μάνα. Άγγελε, τι λέει? Γιατί δεν μιλάς? Πες τι λέω, πες αν έχεις τα κότσια τι λέω. Έλα πάμε σπίτι, είπα. Δεν πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ γιατί εδώ περνάω καλά, το κατάλαβες? Δεν έχω σπίτι. Σήμερα ξεμπέρδεψα μια και καλή από όλους σας. Άγγελε, ας να την πάω εγώ καλύτερα. Ας σε Πέτρο, μην ανησυχείς, θα τη φροντίσω εγώ. Σε ευχαριστώ που με πήρες. Εντάξει, πρόσεχε. Σοφία, σε ρωτάω, πού είναι η Ζένια, τι έγινε? Μίλα για το Θεό, σε παρακαλώ. Θεώ, σταμάτα να κλαίσαι, παρακαλώ, και πες μου, γιατί φταίς εσύ που έφυγε η Ζένια? Πάω να την ψάξω. Περίμενε, Άρη, έρχομαι μαζί σου. Όχι, όχι. Εσύ μένε με τη Σοφία, θα πάω εγώ μαζί του. Σοφία, σταμάτα να κλαίσαι, παρακαλώ, μίλησέ μου. Πού είναι η Ζένια? Εγώ φταίω. Το ήξερα από την αρχή ότι θα έφτανε εδώ. Το ήξερα και δεν έκανα τίποτα για να το σταματήσω. Τίποτα. Τι είναι αυτό που ήξερες, Σοφία? Ότι η Ρένα ήταν εδώ. Φτάσαμε. Έλα. Ξάπλωσε εδώ. Τι είναι εδώ? Πώς βρέθηκα εδώ? Δεν ήθελα να σε πάω σπίτι σου και σε φέρα. Θα σου κάνω ένα καφέ και θα συνέλθεις. Όχι, θέλω να φύγω. Δεν θέλω καφέ. Να πας που έτσι που είσαι, Ζένια. Δεν ξέρω. Οπουδήποτε, στο διάολο. Αρκεί να είμαι μακριά από εσάς και τα ψέματά σας.
Και ειδικά μακριά από σένα. Περίμενε. Περίμενε, γαμώ το, περίμενε. Παράτα με, θέλω να φύγω. Θα φύγω εγώ. Εντάξει. Εσύ. Ναι, δεν μπορώ να σε αφήνω να γυρνάς στη νύχτα μόνη σου. Θα κοιμηθείς εδώ και αύριο το πρωί πας όπου θες. Αϊ, παράτα με, μωρέ, θέλω να φύγω. Θα πας πουθενά. Άνοιξέ μου. Δεν θα πας πουθενά. Γιατί μου το κάνεις αυτό, ρε γαμώτο. Αφού δεν νοιάζεσαι για μένα, γιατί με βασανίζεις έτσι. Δεν θέλω να σε βασανίζω. Ποτέ δεν το ήθελα. Τότε γιατί μου το κάνεις αυτό. Γιατί μου είπες ότι μ' αγαπάς ενώ ήταν ψέματα. Γιατί μ' άφησες να σ' αγαπήσω εγώ ενώ δεν ήθελες. Εγώ σου το είχα πει από την αρχή. Δεν κάνω εγώ για σένα, αλλά εσύ δεν με πίστευες. Δεν σε πίστευα, Άγγελε, γιατί δεν ήξερα. Δεν ήξερα ότι μέσα σου έχεις μόνο μίσος και εκδίκηση για τους άλλους, όπως αυτή. Αν τα ήξερα όλα αυτά, θα σε πίστευα. Αλλά δεν μπορούσες να μου τα πεις, για να μην χαλάσουν τα σχέδιά σας. Και καλά εσύ. Εσύ που με ξέρεις, που με είδες. Λες, ας πουλήσω έρωτα στην κόρη του Βαρσάμι, να τον πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Αλλά αυτή που ήταν η μάνα μου, που υποτίθεται ότι μ' αγαπούσε, ότι περίμενε τη στιγμή που θα με ξανάβλεπε. Πώς άφησε να μου το κάνεις αυτό? Δεν με άφησε. Γιατί η Ρένα δεν το ήξερε. Εντάξει, ήταν, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Μια χαρά ήταν. Ήταν φανταστικό το εστιατόριο, Αντρέα, που μας πήγες. Είναι από τα καλύτερα στέκια της Αθήνας, ξέρεις, ε. Και νομίζω ότι το έκανε για σένα. Για μένα? Ε, ναι. Ήθελε να σου δείξει ότι έχουμε κι εμείς πολύ ωραία ρεστοράν στην Αθήνα. Όχι μόνο εσύ στο Λονδίνο. Έτσι δεν είναι, μάτια μου? Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτηκα έτσι, αλλά... απλά είπα να σας πάω κάπου που θα σας αρέσει. Όπως και να έχει, τα κατάφερες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τελικά είχα δίκιο όταν έλεγα ότι έχεις πολύ καλό γούστο. Σε ευχαριστώ, Νέλη. Αν και αυτό φαίνεται από τη γυναίκα που έχω δίπλα μου. Τέτοια μου λέει και δεν μπορώ να το αντισταθώ. Μωρό μου. Εγώ θα πιω από το υπέροχο σέρι του Αντρέα. Θα πιείτε ένα μαζί μου? Λέω να πάω για ύπνο. Είμαι λίγο κουρασμένος. Εσύ τουλάχιστον θα μου κάνεις παρέα, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν λέω ποτέ όχι σε ένα σέρι. Σας αφήνω λοιπόν να τα πείτε. Καληνύχτα. Δεν θα αργήσω, μωρό μου. Καληνύχτα, Νέλη. Καληνύχτα, μωρό της. Είσαι πολύ πειραχτήρη τελικά. Άστα αυτά τώρα και πες μου. Να σου πω τι. Από χθες δεν έχουμε βρεθεί καθόλου μόνες μας. Δεν σε ρώτησα. Πώς αποφάσισες τόσο ξαφνικά να παντρευτείς τον Αντρέα? Εσύ μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήσουν σίγουρη ότι θα παντρευώσουν τον Ερίκο. Ήξερες πως η Ρένα γύρισε? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Το ήξερα, Ερίκο. Από την αρχή κιόλας. Και την είχα δει. Πώς? Πότε? Η Ρένα όταν ήρθε στην Ελλάδα πλησίασε τη Ζένια μέσω του Άγγελου. Δεν της είπε το όνομά της. Της παρουσιάστηκε με ψεύτικο όνομα. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Το υποπτεύτηκα. Κάποιο βράδυ η Ζένια είχε συνάντηση μαζί της. Την παρακολούθησα.
την είδα, έμαθα που μένει και πήγα και την πήρα. Και δεν πες τίποτα. Λέξη. Έπεσε στα πόδια μου, με ικέτεψε. Μου είπε πως είχε έρθει στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να δει τα παιδιά. Για να γίνει η μάνα που δεν της επέτρεψες εσύ να είναι διοχλοντά στην μακριά. Μου υποσχέθηκε πως δεν θέλει να σου κάνει κανένα κακό. Και την πίστεψα. Και όταν η Ρένα έβαλε φωτιά στα πιεστήρια, δεν πες τίποτα, Σοφία. Γιατί με έφτασες να παλεύω χωρίς αποτέλεσμα. Ήθελα να σου το πω. Ήμουνα έτοιμη να σου το πω, αλλά... Ναι, αλλά τι. Με απείλησε. Μου είπε πως αν σου το έλεγα, θα έλεγες τη Ζένια πως δεν σε εμπόδισα να διώξεις τη μάνα της. Πως δεν της απάντησα τόσα χρόνια στα γράμματα που μου έστελνε. Και τότε το παιδί μου δεν θα μου το συγχωρούσε αυτό. Και θα με μισούσε. Ενώ τώρα, αν μάθει πως ήξερες πως η Ρένα γύρισε, νομίζω θα σου συγχωρέσει. Το έμαθε. Γι' αυτό έφυγε. Το έμαθε τι εννοείς, πως, πότε? Μιλούσαμε και το κατάλαβε. Προσπάθησα να της εξηγήσω, αλλά δεν ήθελε να ακούσει λέξη. Μου είπε πως είμαι σαν κι αυτούς. Ότι την ξεγέλασα. Εγώ που την αγαπάω τόσο πολύ. Πιο πολύ και από τη ζωή μου. Έχασα το παιδί μου. Έχασα τη Ζένια μου. Από το που της έκανα, δεν πρόκειται να μου το συγχωρέσει ποτέ. Ποτέ. Αυτό έπρεπε να το σκεφτείς νωρίτερα, Σοφία. Τώρα είναι πολύ αργά. Εσύ θα με συγχωρέσεις ποτέ? Εσύ, Σοφία, θα μου το συγχωρούσες? Ήρα να δεν το ήξερε, Ζένια. Τι πράγμα? Δεν ήξερε ότι είχα μπλέξει μαζί σου. Το κατάλαβε την πρώτη στιγμή που σε γνώρισε. Τι κατάλαβε δηλαδή? Ότι ήσουν ερωτευμένη μαζί μου. Το σχέδιο ήταν να βρω δουλειά στο περιοδικό. Είχα σκοπό να ζητήσω τη βοήθεια του Άρη, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν στη φυλακή. Γι' αυτό πλησίασα εσένα. Και λες, ας της το παίξω ερωτευμένος. Ήταν ο μόνος τρόπος για να σε πείσω να με βοηθήσει να μπω στο περιοδικό. Παράνοι ήμασταν φίλοι. Αλλά δεν είχα υπολογίσει ότι θα με ερωτευόσουν στα αλήθεια. Όταν το μαθηρένα έγινε έξω φρενό, μου είπε ότι δεν πρέπει να σου πουλάω αγάπη, γιατί θα πληγωθείς και θα φταίω εγώ. Γι' αυτό απέτυσε να σταματήσω αυτή τη σχέση μαζί σου. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν σ' αγάπησα ποτέ. Ότι όλα ήταν ένας απλός ενθουσιασμός. Προσπάθησα να σ' αφήσω. Σου είπα χίλιες φορές ότι εγώ δεν κάνω για σένα, αλλά εσύ δεν με πίστευες. Ναι, γιατί σ' αγαπούσα γι' αυτό. Το ξέρω. Και όσο μου το έλεγες, τόσο πιο πολύ πονάγα. Γι' αυτό κάποια στιγμή αποφάσισα να φύγω. Αλλά ήταν αργά. Σ' αγαπούσα κι εγώ, Ζένια, και δεν είχα καταλάβει πως είχε συμβεί αυτό. Δεν μπορούσα πια να φύγω μακριά σου. Μέχρι που το έμαθε η Ρένα και αποφάσισε να με στείλει στην Αμερική. Ήμουν χάλια. Δεν είχα κουράγιο να αντιδράσω πια. Και σου άφησα αυτό το γράμμα. Λες ψέματα, Άγγελε. Αν μ' αγαπούσες όπως λες, δεν θα μπορούσες να μου το κάνεις αυτό. Δεν θα μπορούσες να φύγεις και να με αφήσεις. Δεν μπορούσα. Αλλά έπρεπε να το κάνω. Για να σε κάνω να με μισήσεις και να πονάς λιγότερο. Ο πόνος δεν περνάει με το μίσος, Άγγελε. Περνάει με την αγάπη. Αλλά εσύ δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί εσείς μέσα σας δεν έχετε αγάπη. Έχετε μόνο μίσος.
να μην με αγγίζεις. Θέλω να φύγετε. Θέλω να φύγετε μακριά μου, να εξαφανιστείτε. Να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω να μην υπάρχετε πια στη ζωή μου. Να είστε ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Δεν είμαι η αγάπη σου. Δεν είμαι τίποτα. Σε μισώ. Σε μισώ. Ήμουνα σίγουρη ότι θα παντρευόμουν τον Ερίκο. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Τι πώς μου ήρθε, ρε Αλίκη? Εσύ είσαι ερωτευμένη με τον Ερίκο μια ζωή. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και ξαφνικά ενώ είσαστε μια χαρά, τα έχετε ξαναβρει και είσαι σίγουρη ότι αυτή τη φορά θα παντρευτείτε, χωρίζετε. Και μου ανακοινώνεις ότι έχεις παντρευτεί έναν άσχετο. Ο Ανδρέας δεν είναι άσχετος. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν. Πώς γίνεται, ρε Αλίκη, να ξεχνάς από τη μία μέρα στην άλλη κάποιον άνθρωπο για τον οποίο τόσα χρόνια έκοβες φλέβες. Και παντρεύεσαι τόσο γρήγορα κάποιον άλλον που μάλιστα τυχαίνει να είναι και φίλος του. Μήπως τελικά δεν ήταν τόσο τυχαίο? Τι εννοείς? Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Με μένα μιλάς. Αν εννοείς ότι ο Ανδρέας είναι φίλος του Ερίκου, είναι εντελώς τυχαίο. Η σχέση με τον Ερίκο ήταν αδιέξοδη. Ο Ερίκος το μόνο που μπορούσε να μου προσφέρει ήταν πόνος και απογοήτευση. Μόνο που εγώ δεν το έβλεπα. Ναι, αλλά αυτό στο παρελθόν δεν σε εμπόδιζε να ελπίζεις ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή? Κάποια στιγμή κουράστηκα. Είχα ανάγκη από στοργή, από αγάπη, από ένα λιμάνι. Και όλα αυτά τα βρήκε στον Ανδρέα? Ναι. Η σχέση με τον Ερίκο ήταν αρρωστημένη. Γεμάτη πάθος όμως. Ένα πάθος που μου έκανε κακό. Ο Ερίκος με εγκατέλειψε για να παντρευτεί τη Θάλια. Και εκεί που ήμουν διαλυμένη, βρέθηκε ο Ανδρέας στον δρόμο μου. Και μου πρόσφερε όλη την αγάπη, όλη τη στοργή, όλο το ενδιαφέρον που μου είχε λείψει όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, δέχτηκες να ζήσεις μια ζωή συμβιβασμένη. Θυσίασες τον έρωτα για την ασφάλεια. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό, ρε Αλίκη? Εσύ δεν σκέφτηκες ποτέ έτσι τη ζωή σου. Ποτέ δεν συμβιβάστηκες. Η σχέση με τον Ανδρέα δεν είναι συμβιβασμός. Τον αγαπάω και περνάω καλά μαζί του. Ως πότε? Καμία σωστή σχέση δεν στηρίζεται σε λιμάνια, αγκαλιές και όλες αυτές τις αηδίες που μου λες. Κάποια μέρα θα ξυπνήσεις, θα νιώσεις πάλι ασφαλής και θα το βάλεις στα πόδια. Γιατί εσύ δεν είσαι άνθρωπος που μπορεί να ζήσεις χωρίς πάθος και έρωτα. Κάνεις λάθος. Με τον Ανδρέα θα ζήσω ευτυχισμένη. Η ιστορία με τον Ερίκο τελείωσε από την ώρα που αποφάσισε να παντρευτεί τη Θάλια. Έκανε την επιλογή του. Τέλος. Ωραία. Εφόσον είσαι τόσο άνετη με το θέμα, φαντάζομαι ότι θα πας στο γάμο. Έτσι δεν είναι? Που στην αρχή γυρνάει μες τη νύχτα. Που πήγε πάλι χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Έλα, σε παρακαλώ. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Έλα. Με το να ταράζεσαι δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Πώς θα μην ταράζομαι, ρε Θάλια, πώς? Εμφανίζεται ξαφνικά η μάνα μου, που έχω να τη δω τόσα χρόνια. Μαθαίνω πως ο καλύτερος μου φίλος είναι συνεργάτης της. Και τη βοήθησε να μας κάνει κακό. Η Ζένια είναι σε άφλια κατάσταση, εξαφανίζεται, δεν μπορώ να τη βρω πουθενά. Τρέμω ότι μπορεί να της έχει συμβεί και εσύ μου λες να μην ταράζομαι. Εντάξει, εντάξει. Το ξέρω. Το ξέρω ότι σας ήρθε ξαφνικό. Όπως ξέρω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε, Άρη. Όλοι μαζί. Σαν οικογένεια. Ο Ερίκος, είμαι σίγουρη, αποκλείεται να την αφήσει να σας κάνει κακό. Γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν το πιστεύεις αυτό? Άρη, τι συμβαίνει?
Τι έχεις, τι έπαθες? Ο πατέρας μου δεν μπορεί να την εμποδίσει να μας κάνει κακό, Θάλια. Όχι πια τουλάχιστον. Και φταίω εγώ γι' αυτό. Εσύ. Γιατί φτάσαι εσύ? Γιατί έπεσα σαν ηλίθιο στην παγίδα τους. Ποια παγίδα, τι λες? Στην παγίδα που μου την είχα στημένη αυτή και ο καλός μου φίλος ο Άγγελος. Πίστεψα. Είχα πιστέψει ότι ήθελε να μου κάνει καλό. Και έκανα μια τρομερή βλακία, Θάλια. Ό,τι χειρότερο θα μπορούσα να κάνω. Έδωσα τη χαριστική βολή στην οικογένειά μου χωρίς να το θέλω και τα κατέστρεψα όλα. Όλα. Άρη, ποια βλακία, τι λες? Πώς μπόρεσα να το κάνω, γαμώτο, πώς μπόρεσα να το κάνω αυτό? Άρη. Άρη, σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, θα βρούμε τη λύση. Θα το αντιμετωπίσουμε, Άρη. Μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί. Ενωμένοι. Απλά αναρωτιέμαι αν είχες ονειρευτεί ποτέ το γάμο σου με τον Ερίκο. Πώς τα ήταν, τι θα φόραγες, πώς τα ένιωθες? Όχι! Λες ψέματα! Είσαι σίγουρη? Που συνέβη κάτι άλλο? Μήπως βρήκατε τη Ζένια και... Όχι! Όχι, δεν έγινε τίποτα άλλο. Ήξερες για όλα αυτά και δεν μας είπες τίποτα! Άφησες τη Ζένια να τον ερωτευτεί και εμένα να το θεωρώ φίλο μου, Σοφία! Τι δουλειά έχω εγώ εδώ? Εγώ σε έφερα, δεν θυμάσαι? Ήσουν χάλια στον καφέ του Πέτρου. Όχι, δεν θυμάμαι. Αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Αυτό που έγινε χθες το βράδυ ήταν λάθος.